Και είναι η τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, λοιπόν, όχι μόνο πριν τις εκλογές, αλλά και με την παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση, να έρθει ο κ. Μητσοτάκης. Να έρθει να υπερασπιστεί το έργο που έκανε η κυβέρνησή του 4 χρόνια. Είναι βεβαίως ο κ. Βορύδης στο πόδι του, αξιόλογος ως ρήτορας είστε, κ. Βορύδη. Θα πρότεινα στον κ. Μητσοτάκη, αφού τόσο πολύ σαν το διάολο του Λιβάνι αρνείται μια δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση μαζί μου, να σας στείλει εσάς. Καλά θα τα πάτε. Ο ίδιος βέβαια δεν πρόκειται να έρθει, γιατί γνωρίζει, όπως γνωρίζουν και οι επικοινωνιολόγοι που τον κουουτσάρουν, ότι δεν θα τα πάει καλά, όπως δεν τα πήγε καλά 4 χρόνια τώρα, σε όλες τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που είχαμε εδώ στη Βουλή. Σε κάποιες από αυτές το έβαλε και στα πόδια, κλείνοντας ο ίδιος τη συνεδρίαση, κηρύσσοντας τη λήξη, παίρνοντας το ρόλο του Προέδρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι πηγαίνοντας προς την εκλογική αναμέτρηση της 21ης του Μάη, οι πολίτες, ο κόσμος που μας παρακολουθεί, οι ψηφοφόροι, ο ελληνικός λαός, θέλουν να ακούσουν επιχειρήματα, θέσεις, προτάσεις, όχι συνθήματα, όχι μονάχα επικοινωνιακά σποτ, αντιπαράθεση επιχειρηματολογίας. Και νομίζω ότι, και ας μου το επιτρέψετε, στη σημερινή συνεδρίαση, μια σκηνή τελευταία, να προσπαθήσω να κάνω ένα απολογισμό αυτών των 4 χρόνων. Να θυμηθούμε τι υποσχέθηκε από αυτό εδώ το βήμα ο κ. Μητσοτάκης 4 χρόνια πριν, στις προγραμματικές του δηλώσεις, και τι έχουμε σήμερα, τι ζούμε. Τι είναι αυτό που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού και τι απέγινε με τις βασικές προγραμματικές υποσχέσεις και θέσεις.